Άλλη μια μέρα πέρασε, παιδιά. Δεν πέρασε, ακόμα μέρα έχουμε εδώ. Εντάξει, εδώ έχουμε μέρα μέχρι 10.30. Αργεί να κατέβει ο ήλιος. Πιο ψηλά. Είναι πιο ψηλά. Αλλά είδες που κάνουν μπάνια στην τεχνική τη λίμνη. Παιδιά, υπάρχει ενθουσιασμός. Μάκρε, φίλε. Βλέπετε τι γίνεται στα μηνύματα, στα σχόλια. Μακ, έχω μακ, μακ. Στα social media γίνεται πανικός με το μακ, σοβαρά. Και την επιστροφή και την τρέλα που βγάζει να έρθει και όλα αυτά. Ο Μακ κατάλαβε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι το, το feng shui του. Κατά το είπα. Ναι. Αυτά, αυτό είναι. Ταιριάζει. Μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο διαφορά. Ο Μακ. Εδώ μπορεί να είναι σημαντικός. Εκεί που έψαξε να είναι δεν μπορεί να είναι σημαντικός. Δηλαδή σε ομάδες που δίνουν 30 και 40 εκατομμύρια για να κάνουν μεταγραφές. Και άμα τον αγοράσει. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Καλά θα κάνει. Συμφέρει. 100%. Γιατί. Γιατί πρώτον έχει Μουντιάλ, το ερχόμενο καλοκαίρι. Δεν είναι μεταπολιτικά. Να πάρει εδώ, δεν είναι. Μεταπολιτικά. Όχι, πρόβλημα. Πρόβλημα. Σου λέω ότι έχει μεταπολιτική αξία, αν το δούμε οικονομικά το θέμα. Αλλά αν το δούμε ποδοσφαιρικά, πάρτονα, έχετε εδώ, πες το δεφέ τελείως το παραμύθι με τις μεταγραφές και με αυτά. Εδώ είσαι 26-27. Ωραία, 27 δεν είναι, πόσο είναι. 26-27. Έλα, κάτσε εδώ, πάρε 4 χρόνια συμβόλαιο και 31 να ξαναλέμε. Κάνε τη δουλειά σου όπως πρέπει. Ωραία Θεσσαλονίκη, θάλασσα, βουνό, Χαλκιδική δίπλα μια ώρα. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Εγώ είμαι υπέρ της αγοράς. Εσύ υπέρ της αγοράς. Ναι, ρε, γιατί είναι πιο δεσμευτικό. Είναι πιο δεσμευτικό, τι να κάνουμε τώρα. Και δεν πάει το ερχόμενο καλοκαίρι κουβέντα το με αυτήν την οψιόν και αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει. Έχει και το Μουντιάλ, να περιμένει το Μουντιάλ και να το συζητήσει μετά για το μέλλον του. Είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν ζεις καθόλου ούτε σύριαλ ούτε τίποτα. Και δημιουργείς. Τον έχω δανεικό. Και ασυναίσθητα εκεί που παίζονται τα playoff του πρωτάθλημα που θα παίζεται του χρόνου, δεν το βάζει και το πόδι πολύ στη φωτιά γιατί σου λέει Μουντιάλ. Έχω, θα φύγω μετά. Δεν έχει κάστανο. Πάντα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό το πράγμα. Τροματοφύλακα πήρατε. Μπακότερμα. Αυτή είναι. Σήμερα, λύση αυτή είναι. Σήμερα είναι πολύ Chinese η ενημέρωση σε θέματα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι. Η Σουηδική. Και Σουηδική και Κινέζικη. Δηλαδή. Σουηδοκινέζος είναι ο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Έδωσε προθεσμία ο ΠΑΟΚ στον Οτσόα που έδωσε προθεσμία στη Μαρσέη, η οποία έδωσε προθεσμία στο αυτό και η προθεσμία της προθεσμίας. Όχι. Και drinks. Και πολλά drinks. Ibiza drinks. Και παντρεύεται και όλα τον κόβεις κατευθείαν μαχαίρι. Ακού παντρεύεσαι στην Ibiza. Ωραία που έκλαιγε. Ωραία. Αυτός αποχαιρέτησε 5 φορές ο παδός της ομάδας. Την τελευταία φορά έκλαιγε. Φαντάζεσαι να σε αποχαιρέτησε 5 φορές ο Γλύκος. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Στην τελευταία του έλεγε άντι παράδομο. Στην τελευταία θα του είχε καρέκλες. Πέντε φορές και. Ο άλλος αποχαιρέτησε 5 φορές. 5 φορές αποχαιρέτησε και κλάμα. Που μπορεί να μην φύγει ακόμα. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Τίποτα σοβαρό δεν έχουμε να πούμε προφανώς γιατί είναι θέμα που και εκεί υπάρχει αγωνία. Τι αγωνία υπάρχει, εδώ έχω σπάσει τα νεύρα μας. Θα το πάμε εμείς το παίρνουμε χαβαλέ πλέον, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εντάξει, έχουμε πει είναι εξευτελιστικό για τον ΠΑΟΚ να περιμένει οποιονδήποτε. Δηλαδή το Μέση δεν τον περιμένει 20 μέρες. Δεν τον περιμένει. Θα σε τιμωρήσει το ποδόσφαιρο. Και θα πάρει χαμπάρι πως σε τιμώρησε. Λοιπόν, από την. Τι είναι αυτό. Καλό βράδυ.